μας από το απόλυτο μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση του μοιραίου Boeing της Malaysian Airlines. Σήμερα, αυτή την ώρα συγκεκριμένα, κλείνουν 3-24 ώρα από τη στιγμή που χάθηκαν τα έχνη του, και ενώ οι αναζητήσεις από αέρος και από θαλάσσης εντείνονται και διευρύνονται όπως θα δούμε, οι αρχές πια εξετάζουν όλα τα σενάρια. Ποια είναι αυτά τα σενάρια? Πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Πρώτο είναι αυτό της τρομοκρατικής ενέργειας. Ένα σενάριο στο οποίο φαίνεται ότι κλείνουν και οι περισσότεροι όσο περνάνε οι μέρες. Και η ιστορία έχει τέτοια παραδείγματα αεροσκαφών που έχουν εκραγεί στον αέρα από βόμβα. Όπως η πτήση της Pan Am Λονδίνο-Νέα Υόρκη το Δεκέμβριο του 1988. Εδώ βλέπετε τα συντρίμια αυτού του αεροσκάφους. Όπως αυτή της Air India τον Ιούνιο του 1985 μεταξύ Μόντριαλ και Λονδίνου. Είναι η δεύτερη εικόνα που παρακολουθείτε. Όπως επίσης το Σεπτέμβριο του 1989 το αεροσκάφος της Union de Transport Aérien που εξεράγει πάνω από τη Σαχάρα. Οι αρχές λοιπόν το εξετάζουν σοβαρά αυτό το σενάριο, ιδιαίτερα μετά και τον εντοπισμό δύο επιβατών που ταξίδευαν με πλαστά διαβατήρια, και έχουμε πληροφορίες περισσότερες αυτές και για αυτό το θέμα και θα τις δούμε σε λίγο. Σενάριο 2. Αυτό της αεροπειρατείας επίσης εξετάζεται σοβαρά. Εδώ όμως το περίεργο είναι ότι συνήθως οι αεροπειρατές ζητούν αυτό που θέλουν και προσγειώνται σε κάποιο αεροδρόμιο. Εδώ βεβαίως η ιστορία έχει και την υποσημείωση της 11ης Σεπτεμβρίου, και αυτό είναι κάτι που όλοι λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη. Τρίτο σενάριο είναι αυτό της κατάρριψης, είτε ηθελημένα είτε ακούσια. Υπάρχουν και εδώ τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν. Τον Ιούλιο του 1988, αμερικανική πυραυλάκα τους είχε καταρρύψει κατά λάθος πτήση της Iran Air, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τότε 290 άνθρωποι. Ενώ το Σεπτέμβριο του 1983 πτήση της Korean Air είχε καταρριφθεί από ρωσικό μαχητικό. Επόμενο σενάριο είναι αυτό που έχει να κάνει με τις βλάβες. Βλάβες στις μηχανές πρώτα απ' όλα. Τα τραγικά περιστατικά είναι πάμπολα στην ιστορία. Ωστόσο, αυτό το σενάριο σε αυτή την περίπτωση σχεδόν το αποκλείουν οι ειδικοί. Γιατί οι πιλότοι δεν εξέπεμψαν καν σήμα κινδύνου. Εικάζεται ότι έστω και λίγο χρόνο να εκπέψουν SOS θα το είχαν βρει. Μετά είναι και το σενάριο της κατασκευαστικής βλάβης, που συνιστά και αυτό μια εκδοχή. Επίσης όμως μοιάζει δύσκολο να επιβεβαιώνεται εδώ, καθώς μιλάμε για ένα πολύ σύγχρονο αεροσκάφος που είχε περάσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Υπάρχει η περίπτωση της κακοκαιρίας. Όλα τα σενάρια, ξαναλέμε, είναι στο τραπέζι. Εξετάζεται και αυτό. Όμως και εδώ δύσκολα να έχουμε να κάνουμε μια τέτοια περίπτωση. Πρώτον, γιατί τα αεροπλάνα είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να περνούν μέσα και από τις χειρότερες καταιγίδες. Δεύτερον και βασικότερον, δεν επικρατούσαν κακές συνθήκες στην περιοχή. Και τρίτον και πάλι εικάζεται ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαν οι πιλότοι να έχουν βρει τον χρόνο να εκπέμψουν σήμα κινδύνου. Μετά πάμε στον ανθρώπινο παράγοντα. Ένα σενάριο είναι αυτό του αποπροσανατολισμού του πιλότου. Έχει συμβεί και αυτό στο παρελθόν. Να ενεργοποιηθεί δηλαδή από λάθος ο αυτόματος πιλότος, να βγει το αεροσκάφος εκτός πορείας και όταν αυτό πια γίνει αντιληπτό να είναι πλέον αργά. Ωστόσο, ούτε αυτό το σενάριο μοιάζει πολύ πιθανό, γιατί καθώς εικάζεται ότι κάποιο ραντάρ θα είχε κάπου πιάσει το στίγμα του αεροσκάφους. Η αυτοκτονία του πιλότου είναι ένα άλλο τελευταίο σενάριο. Έχουμε δύο περιστατικά τέτοια στην ιστορία, το 1990 σε πτήσεις της Silk Air και της Egypt Air. Αυτά λοιπόν είναι που έχουν κάτω οι επιστήμονες και ερευνούν, και θα τα συζητήσουμε και εμείς με έναν ειδικό σε λίγο στο στούντιο του Sky. Οι έρευνες πάντως συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. 34 αεροπλάνα, 40 πλοία από 10 χώρες συμμετέχουν. Μάλιστα, μετά την πληροφορία που είχαμε πριν από λίγο ότι εντοπίστηκαν συντρίμια ανοιχτά του Χονγκ Κονγκ, η ακτίνα των ερευνών έχει διευρυνθεί. Αφού αρχικώς υπήρξαν εντατικές έρευνες στο κόλπο της Ταϊλάνδης, τώρα έχουν προσανατολιστεί στη θάλασσα της Νότιας Κίνας, ανατολικά της διαδρομής δηλαδή, την οποία κανονικά θα ακολουθούσε το αεροσκάφος, με τα κόκκινα βλέπετε εδώ τις νέες περιοχές στις οποίες έχουν διευρυνθεί πλέον οι έλεγχοι. Πάμε να δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στο ρεπορτάζ. Από αέρος και θαλάσσης, 40 πλοία και 34 αεροσκάφη από 10 χώρες χτενίζουν μια περιοχή με ακτίνα πλέον μεγαλύτερη των 100 ναυτικών μιλίων. Η τύχη όμως του χαμένου αεροσκάφους της Malaysian Airlines ακόμη παραμένει μυστήριο. Τρεις ημέρες μετά την εξαφάνιση της πτήσης 370, οποιοδήποτε αντικείμενο εντοπίζεται στη θάλασσα αναζωπυρώνει τις ελπίδες, οι οποίες ωστόσο σβήνουν πολύ γρήγορα. Ο συναγερμός που ήχησε μετά τις αναφορές βιετναμέζικων αεροσκαφών για τμήματα από την πόρτα, την ουρά ή μια σωστική λέμβο του αεροπλάνου σήγησε άδοξα. Το ίδιο συνέβη και με τις πετρελαιοκυλίδες που βρέθηκαν στον κόλπο της Ταϊλάνδης. Πήραμε την αναφορά του Εθνικού Εργαστηρίου της Μαλαισίας. Επιβεβαίωσαν ότι η πετρελαιοκυλίδα δεν προερχόταν από αεροπλάνο.
Η περιοχή υπό έρευνα διευρύνεται διαρκώς. Νέες πληροφορίες κάνουν λόγο για ευρήματα που μπορεί να συνδέονται με το αεροσκάφος κοντά στο Χονγκ Κονγκ και ομάδες διάσωσης σπέβδουν να τις εξακριβώσουν. Θα διεξάγουμε έρευνες αμέσως μόλις φτάσουμε εκεί. Μπορούμε να συνεχίσουμε και τις βραδινές ώρες καθώς είμαστε εξοπλισμένοι με πολύ δυνατά φώτα, ραντάρ και μηχανήματα νυχτερινής όρασης. Με τα 2/3 των επιβατών να προέρχονται από την Κίνα, το Πεκίνο προχώρησε σε μια αυστηρή σύσταση προς τη Μαλαισία για επίσπευση των ερευνών. Πιστεύουμε ότι το θέμα για τη Μαλαισία αποτελεί προτεραιότητα και αυτή η στάση είναι ειλικρινής. Ελπίζουμε ότι κατανοούν την αγωνία της Κίνας και ειδικά των συγγενών. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε για μένα. Προσευχηθείτε ο Θεός να μου τους φέρει πίσω. Η ψυχραιμία και η υπομονή των συγγενών όμως μοιάζει να εξαντλείται. Κάποιοι αποφάσισαν να μεταβούν από το Πεκίνο στην Κουάλα Λουμπούρ για να είναι κοντά στο κέντρο των ερευνών. Πολλοί όμως είναι ήδη εξοργισμένοι με τις αρχές της Μαλαισίας. Να πάω στη Μαλαισία να κάνω τι? Να κοιτάω τη θάλασσα? Δεν είμαι ικανοποιημένη από τη Malaysian Airlines. Μας περιφρονούν. Ο γιος μου ήταν 30 χρονών και έκανε επιχειρηματικό ταξίδι στη Μαλαισία. Η αεροπορική εταιρεία σίγουρα κρύβει πληροφορίες από εμάς. Για όσους περιμένουν, κάθε ώρα που περνά είναι γολγοθάς. Ο Λίνκον είναι με τους φίλους του τώρα. Σχεδίαζε να μιλήσει μέσω Skype με τον πατέρα του μόλις προσγειωνόταν στο Πεκίνο. Έτσι ρωτάει συνέχεια πότε θα μιλήσει στο Skype με τον μπαμπά του. Είναι πολύ δύσκολα για μένα τώρα. Θα πρέπει να διαβώ ένα δύσκολο μονοπάτι. Ο Τζακ είναι 11 μηνών, πολύ μικρός για να καταλάβει. Οι δύο τους είναι η κληρονομιά του άντρα μου, του Πολ. Ακόμη και στο χειρότερο σενάριο, πρέπει να επικεντρωθώ σε αυτούς. Η οικογένεια του Φίρμαν από την Ταϊλάνδη αδυνατεί να πιστέψει πως χάθηκε λίγη ώρα αφού μίλησαν μαζί του. Μιλήσαμε μαζί του λίγη ώρα πριν. Σε μήνυμα τον ρωτήσαμε πού είναι και μας απάντησε ότι είναι στο αεροδρόμιο. Οι γονείς του έγραψαν εντάξει, να προσέχεις και μην ξεχάσεις να προσευχηθείς. Μετά από αυτό το τηλέφωνο του έσβησε και δεν μπορούμε να τον βρούμε πια. Είμαστε μαζί σας. Σας περιμένουμε να γυρίσετε σπίτι. Γράφουν σε ένα πανό Κινέζοι φοιτητές. Προσευχηθείτε στο Θεό. Τα θαύματα πράγματι συμβαίνουν. Ζωγραφίζει στην άμμο ο Ινδός καλλιτέχνης, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης και ελπίδας για τους 239 επιβαίνοντες στην πτήση 370. Μεγάλη αγωνία, μεγάλος ο πόνος των συγγενών, είναι πολλά τα πώς και τα γιατί. Πώς είναι δυνατόν ένα αεροσκάφος με καλό ιστορικό πτήσεων και με κυβερνήτη που διαθέτει εμπειρία 3 δεκαετιών στο πηδάλιο να έχει εξαφανιστεί 3 μέρες χωρίς να έχει εκπέψει σήμα κινδύνου και να μην έχει βρεθεί ως τώρα τίποτα? Όλος ο πλανήτης αναρωτιέται τι συνέβη και πού βρίσκεται αυτό το αεροσκάφος. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις, αν είναι δυνατόν, από τον κύριο Παναγιώτη Βασιλόπουλο που είναι μαζί μας, αναπληρωτή πρόεδρο Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων. Πριν μας δώσετε τα φώτα σας, κύριε Βασιλόπουλε, θα ήθελα μαζί να δούμε και τι λένε διεθνώς, πώς απαντούν διεθνώς στους επιστήμονες και ειδικοί σε αυτό το θέμα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Πρωτοφανές μυστήριο καλύπτει σύμφωνα με τους ειδικούς την εξαφάνιση του Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραμμών. Είναι πολύ δύσκολο για ένα αεροσκάφος να εξαφανιστεί. Συνήθως έχουμε φωνητική επικοινωνία του πληρώματος με τις αρχές εναέριας κυκλοφορίας. Υπάρχουν υπομπή που με ραδιοκύματα δείχνουν στα ραντάρ που είναι το αεροσκάφος και σε ορισμένες περιπτώσεις το αεροσκάφος μεταδίδει από μόνο του στο έδαφος στοιχεία για την κατάστασή του. Τρεις μέρες μετά την εξαφάνιση της πτήσης 370 επιβεβαιώνεται πως τουλάχιστον 2 από τα διαβατήρια που χρησιμοποιήθηκαν από επιβάτες του Boeing ήταν καταχωρημένα ως απολεσθέντα ή κλεμμένα, όπως ανακοίνωσε η Interpol. Και οι 2 άγνωστοι που ταξίδεψαν με αυτά τα έγγραφα είχαν ως προορισμό το Άμστερνταμ και έτσι δεν χρειάζονταν βίζα εισόδου για την Κίνα. Όταν κάποιοι επιχείρησαν να επιβιβαστούν στην Κουάλα Λουμπούρ με τα πλαστά διαβατήρια, θα έπρεπε κανονικά να υπάρξει κόκκινη προειδοποίηση στις οθόνες, αφού είχαν δηλωθεί κλεμμένα. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Η Μαλαισία δεν είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν κάνει αυτόν τον έλεγχο. Στο κατάλογο των επιβατών που εξέδωσε η Malaysia Airlines περιλαμβάνονται τα ονόματα 2 Ευρωπαίων, του Αυστριακού Κρίστιαν Κόζελ και του Ιταλού Λουίτζι Μαράλντι, οι οποίοι σύμφωνα με τα Υπουργεία Εξωτερικών των χωρών τους δεν επέβαιναν στο αεροπλάνο. Μάλιστα, ο κύριος Μαράλντι που ζει στην Ταϊλάνδη έδωσε συνέντευξη τύπου, επιδεικνύοντας το έγγραφο με το οποίο ανέφερε την κλοπή του διαβατηρίου του. Όταν γύρισα στην Ιταλία, ανέφερα στις αρχές την κλοπή και έβαλαν φραγή στο διαβατήριο ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πλέον ελέγχεται όλος ο κατάλογος των επιβατών, όπως και το υλικό από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος του αεροδρομίου.
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των δύο επιβατών, είδαμε και εξετάσαμε ξανά και ξανά τα στιγμιότυπα από τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Και επιβεβαιώνεται ότι αυτοί δεν είχαν χαρακτηριστικά Ασιατών. Τα στοιχεία των υπόπτων επιβατών έχουν ήδη δοθεί για επεξεργασία στις υπηρεσίες πληροφοριών. Έχουμε έλθει σε επαφή με τις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Δώσαμε τα βιομετρικά στοιχεία, τις πληροφορίες και τα στιγμιότυπα που έχουν καταγραφεί στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ. Στοιχεία τα οποία τώρα αναλύονται. Η επιβεβαίωση ότι επιβιβάστηκαν στο Boeing τουλάχιστον δύο άτομα με κλαπέντα διαβατήρια ενισχύει το σενάριο της αεροπειρατείας. Όσον αφορά την πιθανότητα αεροπειρατείας, δεν αποκλείουμε κανένα ενδεχόμενο. Αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στον εντοπισμό του χαμένου αεροσκάφους. Εάν μπορέσουμε να το βρούμε, σίγουρα θα μας βοηθήσει να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Προς το παρόν, δεν έχει αποκλειστεί ούτε το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους, ούτε η πιθανότητα μείζωνος μηχανικής βλάβης. Η Malaysia Airlines διαβεβαιώνει ότι το φτερό του Boeing που είχε υποστεί ζημιές το 2012 είχε επισκευαστεί. Ενώ το αεροσκάφος φέρεται να είχε επιθεωρηθεί πριν από 10 ημέρες και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Παραμένει ωστόσο αναπάντητο το ερώτημα γιατί οι πιλότοι δεν πρόλαβαν να εκπέμψουν SOS. Αυτό και μόνο δείχνει ότι συνέβη κάτι πολύ σοβαρό, πολύ ξαφνικά. Όπως είχε συμβεί το 2009 όταν αεροσκάφος της Air France έπεσε στον Ατλαντικό ενώ εκτελούσε πτήση από το Ρίο Ντετζανέιρο στο Παρίσι με 228 επιβάτες. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βασιλόπουλο. Ξαναλέω, αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφαλείας Πτήσεων. Κύριε Βασιλόπουλε, όλος ο πλανήτης κάθεται πραγματικά άναυδος και παρακολουθεί αυτό το τραγικό συμβάν. Τι κατά τη γνώμη σας έχει συμβεί εδώ? Δεν είναι και ότι πιο συνηθισμένο να εξαφανίζεται ξαφνικά ένα αεροπλάνο. Είναι πολύ δύσκολο πράγματι και έχετε δίκιο να σκέφτεστε έτσι, όπως και όλοι μας εξάλλου. Έχει συγκλονιστεί και η γνώμη και εμείς περισσότερο που ασχολούμεθα με τις διερευνήσεις των ατυχημάτων. Και η ευαισθησία υπάρχει στον κόσμο παντού. Είτε είναι ένας απλός επιβάτης, είτε είναι ένας παρατηρητής, όπου και αν βρίσκεται στον κόσμο. Θα προσπαθήσω να επιχειρήσω μια ανάλυση, βάζοντας μέσα και κάποιες μαντικές ιδιότητες που χρειάζεται όλοι να έχεις. Όλοι οι εικασίες κάνουν αυτή τη στιγμή. Απλώς κάποια σενάρια βλέπουμε ότι είναι πιο πιθανά από κάποια άλλα. Δεν θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα αν θέλαμε εκ των προτέρων να πούμε κάτι. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Ό,τι και να πούμε θα έχει. Ωραία. Να έχει δούμε όμως ποια είναι τα σενάρια αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω από τις τοπικές εκεί αρχές και από την εταιρεία και τις ανακοινώσεις τους, μου φαίνεται ότι είναι ένα κλικ πιο κοντά στο ενδεχόμενο κάποιας τρομοκρατικής ενέργειας. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το σενάριο? Δυστυχώς είναι ένα από τα πιθανότερα σενάρια. Αυτό και της μηχανικής βλάβης. Να πούμε από τα λιγότερα πιθανά, δεν θέλουμε να πάμε σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Mm-hmm. Αν πάμε στις μηχανικές βλάβες, ήταν ένα αεροπλάνο πολύ αξιόπιστο. Τελευταία είχε περάσει από τις απαιτούμενες επιθεωρίες. Είχε όλα τα πιστοποιητικά για να πετάξει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, δεν θα μπορούσαμε να καταργήσουμε κάποια μηχανική ευθύνη εύκολα και αβασάνιστα. Μπορεί όμως κάποια μηχανική βλάβη να έχει γίνει τόσο ευνίδια ώστε οι πιλότοι να μην προλάβουν να ειδοποιήσουν? Υπάρχει κάποια τέτοια βλάβη που μπορεί ξαφνικά να κάνει το αεροπλάνο να εκραγεί? Δεν ξέρω. Είναι εντελώς απίθανο, γιατί σε όλα τα ατυχήματα οι εμπειρίες έχουν διδάξει το παρελθόντος από όλα τα ατυχήματα. Πάντοτε δεν αρκεί ένας παράγοντας. Όποια μηχανική βλάβη και να υπήρχε, με τις ελάχιστες μαρτυρίες που έχουμε μέχρι σήμερα, από τα στοιχεία τα ελάχιστα που έχουμε, και πολύ μακριά και από απόσταση και μέσα από τα μίντια, γιατί δεν είμαστε οι άμεσα εμπλεκόμενοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ένα ακραίο ατύχημα και να μην υπάρχει κάποια προειδοποίηση ούτε στο έδαφος, να μην ειδοποιήσει ο πιλότος το έδαφος, ούτε να μην γίνει κάποια καταγραφή. Άρα και εσείς λέτε λοιπόν πως ό,τι έχει συμβεί ξαφνικά, έχει συμβεί ευνίδια και έχει συμβεί με ένα τέτοιο τρόπο που έχει εμποδίσει, δεν έχει επιτρέψει, εν πάση περιπτώσει, στους χειριστές του αεροσκάφους να ειδοποιήσουν. Μπορεί να είναι αυτό, κατά τη γνώμη σας, μία έκρηξη, τρομοκρατική ενέργεια? Σε ό,τι αφορά να γίνει έκρηξη στο ίδιο το αεροπλάνο, πάλι θα υπήρχε ο χρόνος ή η προειδοποίηση ή τα
οι συσκευές που διαθέτει το αεροπλάνο το συγκεκριμένο θα έδιναν ένα στίγμα. Εδώ δεν έχουμε καν αυτό. Εδώ δεν έχουμε ούτε καν αυτό. Το άλλο σενάριο του που όλοι δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, όμως συντείνουν πολλοί παράγοντες προς τα εκεί και με μαντικές ικανότητες. Παρακινδυνευμένο είναι ό,τι και να πούμε. Σίγουρα κάποια πίεση ασκήθηκε στον κυβερνήτη. Το καλό σενάριο, και εδώ υπάρχουν δύο ενδεχόμενα, ήταν γνώστες πάρα πολύ καλά της λειτουργίας του αεροσκάφους ή να οδηγήθηκε σε κάποιο χώρο μακριά από το σημείο που χάθηκε το ίχνος του αεροσκάφους. Γι' αυτό διεύρυναν και την περιοχή ελέγχου οι αρχές έρευνας που ασχολούνται των κρατών που εμπλέκονται. Κύριε Βασιλόπουλε, αν υποθέσουμε, σας ρωτάω ως ένας άνθρωπος που δεν έχω εξειδίκευση βεβαίως αυτά, αν υποθέσουμε ότι έχει γίνει μια έκρηξη σε αυτό το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος αυτό διαλύεται σε πολλά, σε χιλιάδες εκατομμύρια κομματάκια και καταλήγει όπου έχει καταλήξει περιπτώσει, γιατί βλέπουμε ότι όποια στοιχεία έχουν εντοπιστεί σε θαλάσσιες περιοχές που κυρίως ψάχνουν, δεν συνδέονται με αυτό το ατύχημα. Θέλω να πω, δεν θα φαινόταν στην επιφάνεια του νερού ένα μεγαλύτερο κομμάτι, ένα κομμάτι του αεροπλάνου, ένα φτερό, μια ουρά, δηλαδή αποσυντίθεται σε χιλιάδες κομματάκια αν γίνει μια έκρηξη εκεί ψηλά. Έχετε δίκιο στην επισήμανση που κάνετε. Θεωρώ ότι πράγματι, αν γίνει μια έκρηξη σε τόσο μεγάλο ύψος, τα θράψματα θα είναι πάρα πολλά, θα είναι χιλιάδες ή και να μην πω εκατομμύρια. Και τα συντρίμια θα είναι πολύ μικρά. Τα ευρήματα θα είναι πολύ μικρά. Θα είναι ευτυχία να βρεθεί ένα μεγάλο κάτι από τα συντρίμια. Ευτυχία εντός εισαγωγικών. Πούμε ότι δεν έγινε έκρηξη, αλλά ασκήθηκε πίεση στους κυβερνήτες, στον κυβερνήτη και στον συγκυβερνήτη και τους υποχρέωσαν να φουντάρουν το αεροσκάφος. Κατά την πρόσκρουση στο νερό, πάλι διαλύεται το αεροσκάφος, γιατί όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν υπάρχουν και πουθενά ίχνη αν κάπου έχει πέσει αυτό το αεροπλάνο. Και πάλι οδηγούμεθα σε να πιθανολογήσουμε ότι μπορεί ο ύποπτος χώρος να μην είναι αυτός που ψάχνουν, να είναι πιο διευρυμένος. Μετά από μεγάλα ύψη τα συντρίμια διασκορπίζονται και διαμελίζονται. Γίνονται πολύ μικρά και μπορεί πράγματι να μην βρεθεί, να είμαστε πολύ κοντά στον χώρο και να μην τα έχουμε βρει. Μπορεί να είναι σε άλλο χώρο. Μπορεί ακόμα, πάω και σε ένα ευτυχές άλλο σενάριο, να έχουν οδηγηθεί σε κάποιο ερημικό μέρος. Εννοείται στην ξηρά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως, θα έπρεπε να είχαμε από μια συσκευή που έχει το ίδιο το αεροπλάνο, είτε στο νερό είτε στην ξηρά, να δίνει στίγμα εντοπισμού. Αυτό μας το είπατε και πριν. Πώς το εξηγείτε? Καταλαβαίνω λοιπόν, υπάρχει μια συσκευή που ό,τι και να συμβεί στο αεροπλάνο, ακόμη και αν πέσει και χαθεί στα βάθη των ωκεανών, εκπέμπει ένα στίγμα. Εδώ δεν το έχουμε αυτό. Είπατε πριν ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι, αν υποθέσουμε ότι εδώ εμπλέκεται κάποιος τρομοκράτης, να είχαν τέτοιες γνώσεις του αεροσκάφους που να απενεργοποίησαν αυτή τη μηχανή. Υπάρχει περίπτωση αυτή η μηχανή να μην λειτουργήσει? Όχι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό ένας ενδεχόμενος τρομοκράτης. Αλλά το απίθανο, το μηχανικό, να έχει πάθει η μπαταρία, και αυτό είναι εντελώς απίθανο και εντελώς απροσδόκητο. Άρα τι μπορεί να έχει γίνει εδώ? Ένας άλλος παράγοντας υπάρχει, να έγινε ομαλή προσθαλάσσωση ή προσγείωση, μιλάω σε ξηρά ή σε θάλασσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να μην ενεργοποιηθεί. Υπάρχει γι' αυτό το ενδεχόμενο, αλλά πάντοτε προσπαθούμε να βάλουμε μαντικές ικανότητες που δεν έχουμε. Κάπου παρόλα αυτά θα έπρεπε να Πρέπει να είμαστε σε αναμονή, να δούμε τα ευρήματα που ελπίζω πολύ σύντομα να βρουν οι χώρες οι οποίες εμπλέκονται στο ατύχημα και τρέχουν τόσα αεροπλάνα, τόσα καράβια, κάτι θα βρεθεί. Μάλιστα. Κύριε Βασιλόπουλε, είναι πραγματικά πάρα πολλά τα ερωτήματα και πολύ μεγάλη η αγωνία και το ενδιαφέρον διεθνώς. Σας ευχαριστώ θερμά για τις προσεγγίσεις που κάναμε. Όλα εικασίες είναι, όλα σενάρια είναι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω τίποτε περισσότερο, αλλά υπάρχουν δύο απαραίτητα στοιχεία. Ένα, να βρεις κάτι από τα συντρίμια ή κάποιον επιζώντα, για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Ακριβώς. Από τη μια πλευρά, από τη μια πλευρά και από την άλλη, το αεροπλάνο συνεχίζει να παραμένει ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Σας ευχαριστώ, κύριε Βασιλόπουλε, για την παρουσία σας στο δελτίο μας.